Ταραν, ταν, ταραν, ταν, 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 ταραν, 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 ταν, ταραν, ταραν. Εύη, γεια σου! Γεια σου, Τόνια μου, τι κάνεις? Τι κάνεις, κορίτσι μου, τι κάνεις, αγαπημένη μου. Κάνω ό,τι μπορώ μαζί με όλον τον υπόλοιπο κόσμο, Έτσι, νομίζω. έτσι, Παρό. έτσι, 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 έτσι. Ναι. Γιατί κοίταξε να δεις, μπορεί εμείς να μην μπορούμε να πάρουμε τέτοιες αποφάσεις όπως παίρνονται τώρα καθημερινά, αλλά μπορούμε να δούμε μια ταινία όπως το House of Gucci του Ridley Scott, του φοβερού αυτού σκηνοθέτη, Έλα, 2021. να σου πω κάτι, Έλα. συγγνώμη τώρα, πριν πεις τα σχετικά. Ναι. Εγώ αυτόν τον Ρίτλεϊ, Ναι. τον γουστάρω ρε φίλε, Για και να σου πω τα γιατί. τωρινά του εννοείς τον γουστάρι. Ό, τον γουστάρω γενικά, γιατί να σου Α. πω κάτι, γιατί να κάνεις Ας μόνο πρόσεχε. επιτυχίες, να κάνεις και Α. αποτυχίες. Ναι ρε παιδί μου, γιατί να κάνεις μόνο ταινιάρες, να κάνεις και πατάτες, γιατί δεν κατάλαβα, να έχεις όλη την γκάμα της εμπειρίας. Καταρχάς, ναι, αλλά να έχεις επίγνωση του τι κάνεις. Νομίζω ότι έτσι θα έχει ενδιαφέρον. Δηλαδή να Έλα, μαθαίνει μωρέ. κάτι και ο σκηνοθέτης, κατάλαβες. Όχι να λέει την Εντάξει, ταινία δεν αυτός την το... είδανε γιατί τη σχολιάσαν άσχημα στα... Αν και το House of Gucci πήγε πάρα πολύ καλά. Κι εγώ Το νομίζω άλλο πήγε ότι πήγε χάλια, καλά. πήγε άπατο. Το άλλο ποιο Δηλαδή είναι. το άλλο είναι που έκανε την ίδια χρονιά είναι το... Ωχ, παιδιά, αυτό με τον Adam Driver πάλι, το Matt Damon, τον Ben Affleck, το The Last Duel. Α, δεν το έχω δει ακόμα, Ναι, θα το ούτε εγώ. δω. Αυτό πήγε άπατο. Αυτό κάτι έκανε. Παρακολουθούμε τα τελευταία, ας πούμε, της Gucci, αυτής της τεράστιας εταιρείας τέλος πάντων. Μας δείχνει λοιπόν την Πατρίτσια Ρετζιάνη, που είναι η Lady Gaga, που με το που γνωρίζει το Μαουρίτσιο Gucci και ακούει το όνομα Gucci, το μάτι της αστράφτη, συμφωνείς? Συμφωνώ, Άστραψε συμφωνώ. το μάτι της και Ήταν ουσιαστικά... σαν να βλέπεις τη μάσα στα κινούμενα σχέδια τα δολάρια στα μάτια. Ναι. Ουσιαστικά πώς τον. Δεν τον τη ακριβώς, γιατί την ερωτεύεται, παιδί μου. Και αυτή δείχνει τον ερωτεύεται. Που τον αποκληρώνει ο πατέρα του και αυτό πάει να μείνει μαζί τη και μένουν μαζί και δουλεύουν στη δουλειά του πατέρα τη και είναι πάρα πολύ ευτυχισμένοι. Και ξαφνικά ο θείος του, ο αδερφός του πατέρα του, δηλαδή, ο Αλ Πατσίνο, αρχίζει και τον πλησιάζει και αυτή τρελαίνεται. Και τέλος πάντων, πώς μπαίνουν και αυτοί λοιπόν στην Gucci γενικά ξανά από την αρχή και πώς αυτή η γυναίκα καταλήγει να βάλει να τον σκοτώσουν τον Ναι, άντρα ρε φίλε. της. Αυτή είναι η ιστορία. Μάλιστα. Ναι, όχι, αυτή είναι η ιστορία. Αυτή είναι η Ναι. ιστορία. Δηλαδή ουσιαστικά την ιστορία της Lady Gaga. Δηλαδή αυτή η ιστορία έχει μια ολοκληρωμένη πορεία. Καλά δεν λέω. Δεν ξέρω κιόλας. Ναι, εννοείς της Πατρίτσια Ναι, της Ρετζιάνη. Πατρίτσια. Της Ναι, ναι, Πατρίτσια ναι. Ρετζιάνη. Ρετζιάνη, Ιταλία, καλά, τέλεια Ιταλία. Να πούμε και τα καλά της ταινίας. Η Πολύ ωραία Ιταλία, Ιταλία. κούκλα Ιταλία, δεν το συζητάμε. Δεν Κούκλα υπάρχει, ναι. Ιταλία. Ναι. Τι να πω κι εγώ για αυτή την ταινία. Όχι, έτσι όπως τα λες, αυτή είναι η ιστορία. Το πρόβλημα είναι ότι, καλά, τα προβλήματά της ήταν πολλά. Εγώ πώς την έβλεπα, μπορώ να σου πω ότι κατά τη διάρκεια που την έβλεπα βαριόμουν λίγο. Δηλαδή, εντωμεταξύ είναι και 2 ώρες και 40 λεπτά ταινία. Δεν το πιστεύεις, δεν ξέρεις τι να κάνεις Δεν αυτό. ξέρεις τι να κάνεις. Είναι 2 ώρες και 36 λεπτά. What are you talking 36. about? Ακριβώς, ναι, μεγάλη ταινία και εγώ σου λέω σε πάρα πολλά σημεία βαρέθηκα. Θα σου πω μετά ποια σημεία με ξύπνησαν. Παρόλα αυτά, θεωρώ ότι αν η ταινία ήταν λίγο χειρότερη, θα μπορούσε να είναι και καλή. Συμφωνώ. Συμφωνώ γιατί αυτή η ταινία παίζει, είναι στο όριο ότι να την πάρω σοβαρά ή με δουλεύουνε. Δεν έχω καταλάβει. Και νομίζω ότι και ο σκηνοθέτης, Ο πάρα φίλος πολύ σου. πιθανά, ο φίλος μου, ο Ρίτλεϊ, ρε παιδί μου, εγώ τον αγαπάω τον Ρίτλεϊ Σκοτ και μόνο για το Blade Runner τον αγαπάω. Εντάξει. Ήταν βέβαια πολύ πιο νέος τότε, αλλά δεν έχει να κάνει. Δεν Δεν έχει έχει να να κάνει. κάνει. Ναι, αλλά πες, μη σε κόβω εγώ, πες. Νομίζω ότι για κάποιο λόγο δεν αποφάσισε τι είδους ταινία θέλει να κάνει. Δηλαδή, βλέπεις μια ταινία η οποία θα έπρεπε να είναι αλλιώς αν είχε αποφασίσει να κάνει μια δραματική ταινία. Θα έπρεπε να είναι αλλιώς αν είχε αποφασίσει να κάνει μια βιογραφική ταινία. Θα έπρεπε να είναι αλλιώς αν είχε αποφασίσει να κάνει μια μαύρη κομμωδία. Άγια σου. Τώρα Γιατί έχει και παίζει τα... με τη μαύρη κομμωδία σε κάποια Πάρα σημεία. πολύ. Και Πάρα ειδικά πολύ. με τον Τζάρετ Λίτο παίζει πάρα πολύ. Αλλά και με την Lady Gaga και τη σχέση της με την Σάλμα Χάγεκ. Εγώ θα σου πω το εξής, ότι και μόνο που έγινε η επιλογή να είναι Αμερικάνοι ηθοποιοί με Ιταλική προφορά, αυτό μόνο του σαν στοιχείο
Σε πάει στην κομμωδία. Κάνε κομμωδία, Φίλιππε. Ξεφτύλισε το. Ξεφτύλισε το. Ναι, ρε παιδί μου. Γιατί δεν υπάρχει λόγος, ρε παιδάκι μου. Δηλαδή, παίρνεις Αμερικάνους και μιλάνε κανονικά. Αγγλικά, κανονικά. Τι να κάνουμε τώρα. Αγγλική είναι η ταινία. Ή κάντην στην Ιταλία με Ιταλούς. Ξέρω εγώ. Μα δεν δικαιολογείται. Είναι τόσο ψεύτικο. Όσο καλή και να είναι, ρε παιδάκι μου, που δεν είναι όλοι πολύ καλοί. Έτσι, στην προφορά την Ιταλική, δηλαδή η Lady Gaga, δεν ξέρω τι προφορά έκανα, δεν κατάλαβα τι προφορά έκανα. Κανείς δεν κατάλαβε, νομίζω, ποτέ. Ναι. Και μόνο αυτό το στοιχείο σε παραπέμπει αλλού. Γι' αυτό σου λέω, δεν είναι απαραίτητο, επειδή κάνεις μια ταινία, αφού την κάνει Αμερικάνος, επειδή κάνεις μια ταινία που διαδραματίζεται η ιστορία στην Ιταλία, δεν χρειάζεται ντε και καλά να μιλάνε όλοι με Ιταλική προφορά. Το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Καταρχάς, ο Ρίτλι Σκοτ είναι Άγγλος, μάνα μου. Τώρα, από εκεί και έπειτα, αυτό που λες με τον Τζάρετ Λίτο, που ο χαρακτήρας του ήταν τελείως καρικατούρα, ή τον Αλ Πατσίνο, που εμένα παρεπιπτόντως, άσχετο, ο Αλ Πατσίνο μου άρεσε σε αυτή και εμένα μου άρεσε. Και εμένα μου άρεσε ο Αλ Πατσίνο. Συμφωνώ από τις τελευταίες του ερμηνείες, δηλαδή. Είναι από τις καλές, συμφωνώ. Ναι. Αυτή δηλαδή η σχέση με το γιο του και εκεί που είναι να πάνε να υπογράψουν τα συμβόλαια και δεν ξέρει ακριβώς τι έχει κάνει ο γιος του και αυτά, ήταν ωραία σκηνή αυτή, ας πούμε. Ήταν ωραία και να σου πω κάτι, εμένα και ο Τζάρετ Λιτός αυτό θα του έδινα Όσκαρ, αλήθεια. Πολύ καλός. Αν ήταν κωμωδία, θα του έλεγα Με έκανε να ψάξω να βρω, να δω τον τύπο, να δω ρε φίλε, λέω άμα ήταν έτσι, να του δώσω Όσκαρ κι εγώ. Καμία σχέση ο τύπος, δεν έχει, δηλαδή τον έχει τραβήξει από τα μαλλιά. Άμα δεις δηλαδή έχει τον original χαρακτήρα, θα πεις εντάξει ρε παιδί μου, πού το βρήκε αυτός και το τράβηξε τόσο πολύ, ας πούμε. Να σου πω τώρα την αμαρτία μου, επειδή πλέον όταν είναι να κάνουμε ταινίες, βάζω και βλέπω τις ταινίες και πριν δεν έχω δει τίποτα. Καλά ούτε κάνεις. Εκτός από τους βασικούς που κυκλοφορούν έτσι κι αλλιώς, παιδί μου. Mm-hmm. Εγώ δεν ήξερα ότι παίζει ο Τζάρετ Λίτο. Μα ήθελα να στο πω εσύ την προηγούμενη φορά που μιλούσαμε, αλλά δεν θα της το πω, γιατί θα της χαλάσω. Άμα δεν τον καταλάβει, είναι πάρα πολύ αστείο. Για μένα ο ρόλος του Τζάρετ Λίτο ήταν μια όαση στην ταινία. Δηλαδή ξαφνικά μου κινούσατε ενδιαφέρον. Ναι, βάλε λίγο Τζάρετ Λίτο να δούμε να γελάσουμε. Ναι, να γελάσουμε. Μα σε κάποια σημεία, και όλα στην ταινία, η Lady Gaga, που τίθεται ότι είναι η δική της, ας πούμε, ιστορία, εξαφανίζεται. Δεν την βλέπεις για κανένα 20 λεπτό. Δεν υπάρχει. Μα έχουν γίνει λάθη. Παίζει να έχει γίνει λάθος και στο μοντάζ. Και στο μοντάζ. Συγγνώμη, λάθος. Λίγο λάθος όλο μαζί. Ναι. Γιατί το μεγάλο πρόβλημα της ταινίας είναι ότι η ιστορία δεν έχει συνέπεια. Δηλαδή, αν ήθελε να μας δείξει την ιστορία της Πατρίτσια, πώς, ρε παιδάκι μου, γνωρίζει τον Γκούτσι. Το Μαουρίτσιο. Πώς ερωτεύονται και στην πορεία πώς φτάνει στο σημείο να βάλει ανθρώπους να τον σκοτώσουν. Αυτό δεν φαίνεται στην ταινία. Ακριβώς, που είναι μια μεγάλη, δηλαδή είναι ένας μεγάλος δρόμος αυτός και ξαφνικά, ρε παιδί μου, σου δείχνει που η Πατρίτσια σου λέει έτσι, ας πούμε, με χωρίζεις, τέλεια, τώρα δεις θα κάνω. Και λες, αποκλείεται να γίνει από τη μια στιγμή στην άλλη αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Γι' αυτό σου λέω ότι δεν αποφάσισε, γιατί μέσα ήθελε να σου δείξει και τη φάση, ας πούμε, της εταιρείας που δεν στάδειχνε και το πρόβλημα το οικογενειακό που είχαν μεταξύ τους γύρω από την εταιρεία και τα λοιπά. Αλλά ούτε και αυτό το αναπτύσσει ακριβώς, ούτε το άλλο το αναπτύσσει ακριβώς και τελικά είχες μια ταινία η οποία εγώ όταν την έβλεπα έλεγα ρε φίλε, δυναστεία με ιταλική προφορά. Θα προτιμούσα όντως να το είχε πατήσει εκεί πάνω. Γιατί η Πατρίτσια είναι μια λέξη σκόλυμπη. Καλά, δεν μιλάμε τώρα για τα κοστούμια, περούκες, γυαλιά, όλα. Είναι καταπληκτικά. Και στη μουσική, έτσι. Που ήταν και στη μουσική. Το μόνο ωραίο. Ναι. Και με έναν Adam Driver, τον οποίο πάρα πολύ αγαπάμε γενικότερα ως ηθοποιό, ακόμα και στο Star Wars, μπορώ να σου πω, ο οποίος εδώ πέρα είναι
ύπαρκτος, δηλαδή είναι τόσο αδιάφορος που τι να σου πω, λες και τέλειο που το σκότωσε, δεν πειράζει, έτσι κι αλλιώς έπιανε χώρο. Και εμένα μου αρέσει ο Adam Driver και λέω ωραίος και όλας και αυτά, κορμοστασιά και τέτοια. Κάνετε, γιατί δεν υπάρχει χαρακτήρας να παίξει. Ακριβώς, δεν υπάρχει τίποτα αρέσει. Κοίταξε, να συμφωνήσουμε όμως ότι όπως και να έχει η Lady Gaga είναι καλύτερη από τη Μαντόνα στην υποκριτική. Ναι ρε εσύ, ναι ρε εσύ, εγώ δεν έχω πρόβλημα με την... Κάνει προσπάθεια η κοπέλα. Κάνει ναι ρε εσύ, νομίζω ότι κάνει προσπάθεια η Lady Gaga. Δηλαδή τώρα εδώ, ας πούμε, αν είχε έναν καλύτερο σκηνοθέτη, γιατί έχει, δηλαδή, οι σκηνοθέτες της είναι ο Ridley Scott σε αυτή την ηλικία και ο φίλος σου, πώς τον λένε? Ο Bradley. Ο Bradley. Θέλω να πω, δεν έχει πάρει κανένα τεφάρικη σκηνοθέτη, ξέρεις, ηθοποιών να την δουλέψει. Πιστεύω ότι θα μπορούσε να παίξει και, εντάξει, και ας μην είναι πρωταγωνιστικός ο ρόλος, δεν έγινε και κάτι. Νομίζω δηλαδή ότι μπορεί πολύ καλά να στηθεί και να πολύ καλύτερα από πολύ κόσμο, ας πούμε. Πάντως κάνει την προσπάθειά της εδώ πέρα, της το δίνω δηλαδή, αλλά και αν το σενάριο είχε κρατηθεί γύρω από την Ρετσιάνη, γύρω από την Γκάγκα δηλαδή εν ολίγης. Το είχε τραβήξει και λίγο, γιατί σου λέω ήταν εξαιρετική Αλέξης Κόλμπι με ιταλική προφορά. Ναι, συμφωνώ. Φοβερή, φοβερή, δεν το συζητάω. Συμφωνώ. Και είχε δώσει ο σεναριογράφος, δεν ξέρω ποιος έγραψε και το σενάριο, λίγο ψωμί παραπάνω στο χαρακτήρα, έτσι ώστε να του δίνει τα αίτια που οδηγείται σε μια συγκεκριμένη πράξη, ανάδειξε έχει και ενδιαφέρον. Αλλά τώρα βλέπεις μια καρικατούρα από εδώ, άλλες δύο-τρεις καρικατούρες από εκεί και λες, okay. Και δεν ήταν καν η ιστορία του οικογενειακού πολέμου για την εταιρεία, ρε παιδάκι μου. Οπότε να πεις ότι μεταφέρω το ενδιαφέρον σε αυτό. Ναι. Γιατί και αυτό θα έχει ενδιαφέρον. Και αυτό θα έχει ενδιαφέρον. Αν ήταν αυτό, ας πούμε. Γι' αυτό λέω, ρε παιδί μου, ήταν και για τις 2,5 ώρες και που ήταν, πάλι κάποια πράγματα δεν τα είπε. Λες, κρατή ενεργή σε όλη την ταινία. Ναι, γιατί κοίταξε, για να είμαι ειλικρινής, επειδή κατά διαστήματα έριχνα και κάνα βλέφαρο και πουθενά αλλού, ούτε μπορεί και να ντάπε και να μην το πρόσεξα. Όχι, όχι, εγώ την είδα. Εμένα η ταινία, θα σου πω το περίεργο της ταινίας ποιο ήταν, αν κάποια στιγμή προς το τέλος κουράστηκα. Αλλά μέχρι κάποια στιγμή έλεγα, είχε λίγο, σου λέω, είχα σοκαριστεί και με τον Τζάρετ Λίτο. Μου άρεσε και ο Πατσίνο. Ήθελα να δω και τι σκατά. Ήξερα η Γκάγκα, η Ρετζιάννη θέλει να τον σκοτώσει. Περίμενα λίγο να δω γιατί, πώς θα γίνει αυτό. Δεν το είδα. Δηλαδή, σκηνή και γίνει κανένα θρίλερ τουλάχιστον, ρε παιδί μου. Τίποτα δεν γίνεται, ρε εσύ. Και στο τέλος που και καλά, ρε παιδί μου, πηγαίνει στο σπίτι και διώχνει την άλλη που ήταν τη σχέση του Μαουρίτσιο την τελευταία. Ναι. Και είναι στο σπίτι και κλαίει και στο καπάκι τη βρίσκουμε στο δικαστήριο. Δηλαδή λέω αυτά τώρα γιατί τα πήδηξε όλα. Δεν ξέρω γιατί τα πήδηξε. Άποψή του, τέλος πάντων. Τα πήδηξε. Ναι. Γενικά το πήδηξε όλα. Αλλά είχε ωραία εικόνα. Είχε ωραία εικόνα. Είχε. Ήταν όλο το στήσιμο το εικαστικό του Νέιτης, ξέρεις που δεν ήταν και το απάβγασμα της καλεσθησίας. Είναι τέλειο. Πάρα πολύ ωραίο. Συμφωνώ. Και να σου πω την αλήθεια, είδα και τον αγαπημένο μου τον Τζέρεμι Άιρονς που ήθελα να το δω πολύ καιρό, ο οποίος είναι όπως είναι παντού. Είναι όπως είναι παντού. Εγώ τον Τζέρεμι Άιρονς στις τελευταίες του ταινίες και σειρές τον μ' αρέσει. Ναι. Συμφωνώ. Και τον αγαπημένο τον Αλ που είχε καιρό έτσι να παίξει κάτι που να σου κινήσει το ενδιαφέρον να τον παρακολουθήσει. Και σου λέω, για μένα, ακόμα και ο Τζάρετ Λίτος, παρότι ήταν από άλλη ταινία, εμένα μου άρεσε, ρε παιδί μου, γιατί μου με ξυπνούσε λίγο. Λέω, κάτι γινότανε, κάπως γινότανε. Εν τω μεταξύ, υπήρχε και το άλλο πολύ μεγάλο θέμα. Μεταξύ του Adam Driver και της Gaga, η χημεία ήταν ψυχρότατη, θα έλεγα, υπό το μηδέν. Δεν υπήρχε, δεν είναι αλήθεια. Δεν καμία χημεία μεταξύ εκεί του. Εκεί η σκηνή που του λέει, ξέρεις, που δουλεύει για τον πατέρα της και τα λοιπά και μπαίνει μέσα αυτό στο τρέιλερ, τι είναι αυτό, και κάνουν αυτό το έτσι παθιασμένο ναι, σεξ. Ναι, και καλά σεξ και τα λοιπά. Λέω, δεν... Ας φάω κάτι. Ας φάω κάτι άλλο, εν πάση περιπτώσει. Μου άρεσαν όλες οι σκηνές με τον Τζάρετ Λίτο. Μην με πετάνεις και μην με κοροϊδεύεις, αλλά ειλικρινά σου μιλάω όλες τις σκηνές. Αλήθεια σου, στορκίζομαι όλες τις σκηνές με τον Τζάρετ Λίτο, ειδικά
Ξέρεις, που του τη λέει ο πατέρας του, του τη λέει ο θείος. Αυτή η ατάκα του Πατσίνο, τύπου είσαι ηλίθιος, αλλά είσαι ο δικός μου ηλίθιος. Δηλαδή, είχα ταύτιση, ρε παιδί μου, τον καταλαβαίνω. Πώς το λέει. Οπότε όλες τις σκηνές, ξέρεις, που είναι ένας κακομύρης, παλιάτσος, κλόουν, ρε παιδάκι μου, αλλά καλλιτέχνη στην καρδιά και, ξέρεις, με τα σχέδιά του. Καλά, τα σχέδιά του βγάζανε μάτια, ήταν καταπληκτικά. Δεν υπήρχε. Και τον φτύνουνε όλοι, νομίζω ότι αυτές ήταν γενικώς οι αγαπημένες μου σκηνές, γιατί από εκεί και έπειτα δεν έχω αν θυμηθώ καμιά άλλη σκηνή έτσι που να έχει ενδιαφέρον. Ναι, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι αν εξαιρέσεις κάποιες σκηνές στην αρχή που ήταν στην Ιταλία, που ήταν πολύ όμορφες και τέτοια, γενικά δηλαδή, γενικότερα, με τον Μαουρίτσιο και την Πατρίτσια, οι σκηνές με τον, δηλαδή έτσι πως περιέγραφες τώρα, οι σκηνές με τον Λίτο και τον Πατσίνο, έχουν ψυχή, έχουν ναι, ναι, κάτι, έχουν αυτή η χημεία που λείπει από τους άλλους. Υπάρχει και πίθη, ρε παιδί μου, για τη σχέση του πατέρα που πάντα τον συγχωρεί, ό,τι τη βλακία και να κάνει, που την κάνει τη μία μετά την άλλη. Και ακόμα και όταν εκνευρίζεται μαζί του, έχει, ρε παιδί μου, έχει πάθος, ρε παιδί μου, έχουν πάθος οι σκηνές. Ίσως γι' αυτό μας μείνανε, γιατί και εμένα μου μείνει η σκηνή, σου λέω, εκεί στα συμβόλαια που πάνε, ρε παιδί μου. Μου άρεσε, μπράβο, δηλαδή, μου άρεσε αυτή η σκηνή. Μπράβο. Και γενικά όπου μπλέκονται οι πατεράδες, Gucci, τα αδέρφια Gucci, δηλαδή οι αδερφοί Gucci που υποθέτω φτιάξανε και όλη την αυτοκρατορία Gucci. Αν και δεν ξέρω, γιατί δεν κάθεσα να το ψάξω κιόλας. Όχι, ήταν του παππού τους, νομίζω, ή του πατέρα τους, τέλος πάντων. Ένας παππούς που ξεκίνησε από τσάντες, νομίζω. Ναι, που ήταν ουσιαστικά κουβαλούσε τις τσάντες πολύ πλουσίων. Και αποφάσισε, μπράβο, να φτιάξει τσάντες. Από τσάντες ξεκίνησε και έκανε όλη αυτή την αυτοκρατορία, τέλος πάντων. Που την είχαν τα αδέρφια και μετά πώς φαγωθήκανε. Θέλω να πω ότι η ιστορία έχει ενδιαφέρον. Έχει πώς ενδιαφέρον. Πώς τα δύο αδέρφια, πώς ο ένας ήταν λίγο πιο. Ο ένας ήταν πιο. Ο Πατσίνο δηλαδή έβλεπε πιο μπροστά, ήθελε να κάνει κι άλλα να ανοιχτεί. Ο Άιρον ήταν πιο κλειστός. Εδώ αυτά ξέρουμε, αυτά κάνουμε. Πώς η διαφορά τους και πώς έπαιξε ρόλο, ρε παιδί μου, η Πατρίτσια στο να δημιουργηθεί όλο αυτό το πράγμα. Γιατί όντως ο Μαουρίτσιο δεν ήθελε να ασχοληθεί και τον, ουσιαστικά τον τράβηξε η γυναίκα του να ασχοληθεί. Γιατί αυτός δεν ήθελε. Στην ταινία έτσι δείχνει. Έτσι δείχνει την ταινία, αλλά δεν ξέρεις κιόλας. Ακριβώς. Γιατί εδώ η Πατρίτσια παρουσιάζεται, η οποία όταν την πρωτοσυναντάς είναι ένα κορίτσι το οποίο. Ούτε καν, καμία σχέση με τη μόδα, ρε παιδί μου, ή ξέρεις με όλο αυτό το... Είναι μια κοκέτα όμως, είναι μια κοκέτα της εποχής, της αρέσει να ντυθεί, ναι, και εντάξει, να πάει να χορέψει, ας πούμε, ναι. Okay. Αλλά παρουσιάζεται, λες, και ήταν η σωτηρία του οίκου Gucci, κατά κάποιο τρόπο, και γι' αυτό και τα παίρνει στο τέλος και τον βάζει και τον καθαρίζουμε τον άλλο. Ναι, γιατί εκείνη θεωρεί ότι όλα αυτά, και θεωρεί, μα αυτή τον σπρώχνει να κάνει πάρα πολλά πράγματα. Και μετά απλά ο άλλος ξεφεύγει, ας πούμε. Ο άλλος δεν ξεφεύγει, ο άλλος απλά βαρέθηκε. Όχι, ενώ ξεφεύγει, γιατί θέλω να πω ότι και αυτό. Εγώ δεν πιστεύω ότι ο Μαουρίτσιο ήταν. Αυτό που λέγανε ότι ήταν για να κάνει. Ήταν επιχειρηματίας. Αυτή ήταν επιχειρηματίας. Αυτός όλο ξοδεύει. Δηλαδή και μετά και που πήρε τον Ντόμ Φόρντ, που δεν λένε και το όνομά του πουθενά σχεδόν, ας πούμε, ότι μιλάνε για τον Ντόμ Φόρντ στο τέλος, ξέρω εγώ, τον καινούριο σχεδιαστή της Gucci. Και. Αλλά. Σπατάλη μέχρι εκεί που δεν υπήρχε, δηλαδή. Ήταν στην κοσμάρα του. Δηλαδή, γιατί και αυτό ήταν σκοτώνο, τον σκότωσαν. Έχει φύγει ουσιαστικά από την Gucci. Την έχει δώσει την Gucci τελείως. Θα μπορούσε να έχει πολύ ενδιαφέρον η ταινία. Απλά είναι all over the place. Είναι παντού. Παντού. Είναι αυτό. Δεν αποφάσισε τι θέλει να κάνει. Δηλαδή, ξεκίνησε να κάνει κάτι. Μετά του βγήκε κάτι άλλο. Μετά πήγε κάπου αλλού. Και δεν είχε. Πες να ήταν και πολύ κακό το σενάριο, ρε παιδί μου. Έπρεπε να ασχοληθεί περισσότερο με το σενάριο. Η Μπέκι Τζόνστον, λογικά. Η Μπέκι Τζόνστον θα είναι. Ναι, σωστά. Έχει γράψει το Under the Cherry Moon, που είναι μια ταινία με τον Prince, που δεν μπορείς να διανοηθείς τι ταινία είναι. Το Prince of Tides με την Barbara Streisand. Ναι, κατάλαβα. Και τον Nick Nolte. Αυτή η rom-com ήταν, δεν ήταν. Ναι, και καλά, ναι. 7 χρόνια στο Θιβέτ. Α, πάει τόσο πίσω. Ναι, δεν, και μετά βλέπω εδώ πέρα ένα Arthur Newman. Δηλαδή δεν έχει τίποτα, δεν βλέπω τίποτα τρελό, ας πούμε, για την Μπέκι Τζόνστον. Και τώρα διάβασα εδώ ότι η επόμενη ταινία του φίλου σου, του Ridley Scott, είναι, ναι, Ναπολέον. Γιατί τι άλλο. Θα το δω σίγουρα. Θα το και δω. Παίζει ο Φίνιξ. Αυτά τα κάνει καλά.
Καλά. Να και παίζει ο Φίνιξ μέσα. Ποιο Φίνιξ, ο δικός μου. Δεν υπάρχει άλλο Φίνιξ. Το αγόρι μου. Το αγόρι μου. Δεν υπάρχει. θα το δω οπωσδήποτε και θα είναι και καλή ταινία, θα δεις. Θέλεις να πούμε κάτι άλλο ή να το κλείσουμε το House of Gucci? Να το κλείσουμε, διότι ήταν να το κλείσω κι εγώ στη μία ώρα πάνω. Αλλά λέω κρατήσου λίγο ακόμα. Έχεις δει και χειρότερες ταινίες, το οποίο ισχύει. Ισχύει, καλά. Ισχύει, δεν το συζητώ. Ισχύει, εννοείται. Και ωραία. Κρατήθηκα και το είδα μέχρι τέλος και στο τέλος μουτζωνα και έλεγα γιατί. Μπορούσα να δω και κάτι άλλο 2,5 ώρες. Και να υπενθυμίσω ότι εγώ έχω δει και το Ιαπωνέζικο, το Drive My Car, Και εγώ το είδα. Το οποίο ήταν 3 ώρες και το είδα απνευστή και δεν έλεγα τι μαλακία είναι. Συγγνώμη, δεν πειράζει, τα είπα εγώ αυτά όλα. Ωραία. Για το Drive My Car. Οπότε έχει το Drive My Car άλλη μέρα. Θα το πούμε Drive My Car. Λοιπόν, σε ευχαριστώ. Μην ακούτε την Τόνια, είναι τέλειο το Ιαπωνέζικο. Τέλειο. Θέλω, προκαλώ αυτή τη στιγμή να το δούνε και να γράψουν από κάτω, χωρίς να έχουμε κάνει ταινία. Όχι φίλοι σου. Άνθρωποι που να είναι. Όχι φίλοι μου, λέει. Σε όποιου θέλει. Ελβετία να είναι. Δεν τα ελέγχω εγώ. Ακού τι είπε τώρα. Είπε έτσι. Λοιπόν, σε φιλώ. Θα τα πούμε σύντομα. Και τα κρατάω αυτά όλα, να ξέρεις. Έλα, φιλιά πολλά. Φιλάκια πολλά. Bye, bye. Γεια. Για οποιαδήποτε απορία, γνώμη, πληροφορία, οτιδήποτε θέλετε να μας στείλετε, μπορείτε να το κάνετε στο mail μας στο tonyacousthollywood@gmail.com ή και στα social media, στη σελίδα μας στο Facebook και στο Instagram. Σας ευχαριστούμε πολύ που ακούσατε. Να είστε καλά, να προσέχετε. Μέχρι την επόμενη φορά, πολλά φιλάκια από εμάς. Ταραν, ταν, 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 ταραν,